Ονομάζομαι λοιπόν Παΐσιος Ιωάννης. Είμαι ο αντιπρόεδρος και οικονομικός σύμβουλος του Συλλόγου Μικρός Πρίγκιπας. Στόχος μας είναι η βοήθεια, η ενίσχυση, κυρίως οικονομική, σε γονείς και παιδιά που πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, πρέπει να νοσηλευτούν και δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και δεν υπάρχει βασικά οικονομική στήριξη από το ελληνικό κράτος. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε και τους γονείς και τα παιδιά να καταφέρουν να κάνουν αυτό το ταξίδι και να επιστρέψουν υγιείς. Πώς θα γίνει αυτό? Στηριζόμαστε απλά και μόνο στην αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει δεμένους σε αυτές τις εποχές που ζούμε και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να βασιστούμε στο ελληνικό δημόσιο και προφανώς σε κανένα ασφαλιστικό φορέα. Οπότε είναι οι στιγμές που πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να δράσουμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου, ζητάμε να μας στηρίξει για να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να βοηθήσουμε έστω και ένα παιδί να καταφέρει να κάνει αυτό το ταξίδι. Ονομάζομαι Κατσάρα Δάφνη, είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρός Πρίγκιπας. Ο Σύλλογος, το όνειρο για το Σύλλογο είναι να καταφέρουμε να όσα περισσότερα παιδιά μπορέσουμε να βοηθήσουμε να φύγουν στο εξωτερικό. Η γέννησή του Συλλόγου και του Μικρού Πρίγκιπα προήλθε από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ήταν ένας μικρός πρίγκιπας 4 ετών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2014. Ο μικρός αυτός πρίγκιπας τύχαινε να είναι γιος μου. Μέσα από το θάνατο λοιπόν του γιού μου, έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου και να βοηθήσω τα υπόλοιπα παιδιά που δεν μπορούν να νοσηλευτούν στην Ελλάδα και πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, επειδή το κράτος είναι ανύπαρκτο έτσι κι αλλιώς. Με τη βοήθεια και την αλληλεγγύη του κόσμου να καταφέρουν τα παιδιά να σωθούν. Η πρώτη μας δράση και εκδήλωση, ουσιαστικά ο μικρός πρίγκιπας γεννήθηκε στη Σιτία, από την γνωριμία με τον κύριο Δολαψάκη, το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου. Ήθελε να γεννηθεί στη Σιτία, γιατί σε παρόμοιες περιπτώσεις η Σιτία έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ και έχει δείξει την ανθρωπιά της και την αλληλεγγύη της. Οπότε ξεκινήσαμε από τη Σιτία, γεννήθηκε ο μικρός πρίγκιπας στη Σιτία και η βοήθεια είναι απίστευτη, δηλαδή αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι πάρα πολύ όμορφο. Είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για να διοργανώσουμε όλο αυτό. Δυσκολίες βρέθηκαν, παρ' όλα αυτά δεν μας σταμάτησαν και έχουμε μείνει, όπως είπε και ο κύριος Δολαψάκης, στο κομμάτι της επιτυχίας, στο να κατορθώσουμε όσα περισσότερα παιδιά χρειάζονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να καλύψουμε τα νοσήλια τους. Η αλήθεια είναι ότι είμαι από τις ελάχιστες μαμάδες όπου χτυπήθηκα διπλή φορά. Μία με το μικρό μου πρίγκιπα και ένα χρόνο μετά το θάνατο του μικρού μου πρίγκιπα νόσησε η κόρη μου με οστεοσάρκωμα άνω δεξίου μυραιού του. Ο μικρός μου νοσηλεύτηκε στην Ελλάδα, δεν τα κατάφερε. Η κόρη μου έπρεπε να μεταβήσω στη Γερμανία για την αφαίρεση του όγκου. Καθώς στην Ελλάδα ούτε τα μηχανήματα είχαμε, ούτε τον υλικό εξοπλισμό. Έχουμε απίστευτους γιατρούς, απίστευτους νοσηλευτές που δεν συγκρίνονται με κανέναν σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά όμως το σύστημα αδυναμεί. Δεν θα σας πω καμία άσχημη στιγμή. Θα σας πω μόνο ότι μέσα από όλο αυτό είμαι όρθια και θα παλέψω για όλα τα παιδιά που χρειάζεται να φύγουν. Και ένα μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε σε γονείς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις? Υπάρχει ο σύλλογος του ΣΟΠΑ και του ΔΕ ΜΕ ΝΙΑΖΗ. Εμείς είμαστε ο σύλλογος του μικρού πρίγκιπα και σταθήκαμε όρθιοι. Οπότε μαζί τους θα είμαστε για να το περάσουν και εκείνοι. Είμαι ο Μπάμπης ο Δολαψάκης, είμαι ο γραμματέας του Συλλόγου.
Και εδώ είμαι εγώ αυτός ο οποίος οργάνωσα την σημερινή εκδήλωση. Αποφασίσαμε με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου να ξεκινήσει εδώ την δράση του Μικρός Πρίγκιπας, ο Σύλλογός μας, διότι ήμουν σίγουρος ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σωστό όσον αφορά το ότι θα μας αγκάλιαζε ο κόσμος και θα μας στήριζε ολόκληρη κοινωνία. Είχα δίκιο λοιπόν, γιατί αυτό που εισέπραξα και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από οποιονδήποτε άλλον για να απευθύνθηκα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να συναντήσω. Χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή το σύλλογο και είμαστε όλοι έτοιμοι να παλέψουμε για τα παιδιά μας, για τα παιδιά της κοινωνίας μας. Κύριε Δολοφτσάκη, τι είναι οι φορείς εδώ της τοπικής κοινωνίας που σας έχουν στηρίξει μέχρι τώρα? Ο Δήμος της Σιτίας πάρα πολύ, το κοινωνικό παντοπολείο της Σιτίας. Μας στήριξαν και κοπέλες οι οποίες ανήκουν στο Δήμο και ανιδιοτελώς έκαναν πάρα πολλά πράγματα για το Σύλλογο. Βοήθησαν στο να οργανωθεί. Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, ολόκληρος ο Δήμος δηλαδή. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ερυθρό Σταυρό που είναι εδώ απόψε και μας στηρίζει με την παρουσία του, στο διοικητή του νοσοκομείου της Σιτίας, στη διοίκηση της πολεμικής αεροπορίας στη Ζήρο, τον Ιατρικό Σύλλογο που είναι εδώ ο κύριος Καζαράκης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι μαζί μας, και όλη την τοπική κοινωνία που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια? Ποιο το ερώτηση δηλαδή? Αυτή την προσπάθεια την ξεκινήσαμε διότι είμαστε γονείς, όλοι όσοι είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, οι οποίοι έχουμε περάσει μέσα από το κανάλι αυτό, όπως λέμε, των νοσοκομείων, των δύσκολων περιπτώσεων των παιδιών μας, των ασθενειών, των απειλητικών για τη ζωή των παιδιών μας ασθενειών, και επειδή τα έχουμε ζήσει, πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάποια παιδιά που θα πρέπει, ας πούμε, να φύγουν στο εξωτερικό και δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να γίνει αυτό. Θα θέλουμε να είμαστε εκεί εμείς αυτοί που θα τους στηρίξουμε, κυρίως οικονομικά, για να τα καταφέρουμε. Αυτός είναι ο κύριος στόχος. Ναι, ακριβώς. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του Συλλόγου. Τώρα, αν θα προκύψουν και άλλα πράγματα σε συνεργασίες με άλλους φορείς, είμαστε ανοιχτοί με όλα. Και με άλλους συλλόγους, βέβαια.